Μπορεί να γυρίσουμε το παιχνίδι, μπορεί να πήραμε τους βαθμούς. Αυτό όμως που με ενδιαφέρει εμένα είναι να βελτιώσουμε κάποια πράγματα. Είναι φανερό ότι χρειαζόμαστε πολλή δουλειά. Με το αποτέλεσμα όμως σίγουρα σου δίνει λίγο περισσότερη άνεση και κυρίως σου δίνει περισσότερο να δώσει λίγο περισσότερη αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη στους παίκτες. Αυτό που ξέρω είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν παρουσιάζουμε ούτε το 30-40% θα έλεγα τις πραγματικές δυνατότητες που έχει αυτή η ομάδα. Κάθε παίκτη σίγουρα μπορεί να δώσει πολύ περισσότερα. Φαίνεται ακόμα μέσα στο γήπεδο ότι λείπει η εμπιστοσύνη και η αυτοπεποίθηση που θα έπρεπε να έχουμε σαν μεγάλη ομάδα, σαν παίκτες που αγωνίζονται σε μια μεγάλη ομάδα. Μπορώ να τους δικαιολογήσω όμως, μπορώ να βρω πολλά πράγματα που να πω ok, τους καταλαβαίνω. Περιμένω όμως και από αυτούς να δώσουν περισσότερο, να βάλουν περισσότερο προσωπικότητα μέσα στο γήπεδο. Το σίγουρο είναι ότι μετά τα αποτελέσματα που είχαμε, χρειαζόμασταν τους τρεις βαθμούς. Έχουμε 5 δηλαδή 3, οπότε το προγράμμα για τα επόμενα παιχνίδια. Το μόνο σίγουρο είναι ότι χρειαζόμαστε ακόμα πολύ μεγάλη προσπάθεια και πολύ δουλειά για να γίνουμε ένα καλό γκρουπ. Σε ακούμε. Καλησπέρα και συγχαρητήρια. Η εικόνα του Παναθηναϊκού δεν ήταν καλή. Ωστόσο, ήρθε η νίκη στο κομμάτι που λέμε ότι το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει και στην περίπτωση του Παναθηναϊκού που ήταν με 0 βαθμούς. Τι είναι αυτό που σε κάνει coach να πιστεύεις τόσο και να είσαι αισιόδοξο ότι θα έχει πολύ μεγάλη βελτίωση του Παναθηναϊκού στη συνέχεια, όταν λέμε ότι είναι στο 30-40%. Εντάξει, βλέπω του προπονητή. Έτσι, οι προπονητέ δεν έχουν καμία σχέση με του παίκτε με αυτή την παραπάνω. Και ξέρω και την ατομική ποιότητα που έχει ο κάθε παίκτη. Αυτό που χρειάζεται είναι χρόνο, αλλά το θα πάνε περισσότερο μεταξύ του. Γίνονται κάποιε φάσει με στο παιχνίδι που γίνονται κινήσει και δεν βγαίνει μπάσα ή βγαίνει σε λάθο χρόνο. Αυτά είναι λογικά όμω. Σα είπα ότι εγώ έχω υπομονή, του πιστεύω πολύ και αν έχουν και αυτή την υπομονή και προσπαθήσουν όσο πιο γρήγορα γίνεται να βρεθούν ο ένα με τον άλλο, θα είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Όσο για την απόδοση, θα έλεγα ότι σήμερα υπήρχαν κάποιες δυσκολίες στο παιχνίδι. Πρώτον, ήταν ιδιωτικές συνθήκες και για τις δύο ομάδες, να μου πείτε. Απ' την άλλη, όμως, εμείς είμαστε μια ομάδα που θα έπρεπε να δημιουργήσουμε, άρα θα έπρεπε εμείς να βρούμε τις λύσεις και την ενέργεια απέναντι σε μια ομάδα που σχεδόν όλοι οι παίκτες παίζανε man-to-man. Δεν ήταν εύκολο και έπρεπε ταυτόχρονα να κάνεις την επίθεση με αρκετούς παίκτες και να είσαι προσεκτικός, να μην δεχτείς και αντεπιθέσεις. Αν εξαιρέσει μια φάση του δεύτερου πάλι έγινε από λάθος ακόμα, δεν νομίζω ότι γενικά και γενικά στο παιχνίδι, όμως στο δημιουργικό κομμάτι, κυρίως με τέτοιες ομάδες, χρειάζονται περισσότερα πράγματα. Και τα περισσότερα αυτά πράγματα είναι εκτός αυτοματισμού και ατομική ενέργεια. Αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι δεν υπάρχει ίσως η αυτοπεποίθηση ή δεν είναι τόσο καλά οι παίκτες για να κάνουν μια ατομική ενέργεια, να περάσουν τον αντίπαλο, να δημιουργήσουν καταρτημία. Οπότε, επειδή όμως ξέρω ότι το έχουμε αυτό, και το βλέπω και το έχω δει για να έρθουμε εδώ. Οπότε γι' αυτό σας λέω ότι είμαι αισιόδοξο ότι θα αλλάξουν πάρα πολύ τα πράγματα στη συνέχεια. Δεν ξέρω αν θα είναι στο επόμενο μάτς. Μπορούμε να το ξέρουμε αυτό πάντα όταν γίνεται κάτι καινούργιο. Δεν ξέρεις πότε θα βγει αυτό στο γήπεδο. Το σίγουρο είναι όμως ότι δουλεύουν, έρχονται, δημιουργείται ένα καλό που σιγά σιγά. Και ίσως οι νίκες και τα αποτελέσματα τους βοηθήσουν να γίνει ακόμα πιο γρήγορα αυτό το σύμβολο που θέλουμε. Τελευταίες μέρες γίνονται διάφορες σημειώσεις για τα διοικητικά της ομάδας. Πώς μπορείτε να κρατάτε έξω από αυτούς τους ποδοσφαιριστές ώστε να έρθουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, γιατί στην ουσία επηρεάζει το ένα το άλλο. Και δεν επηρεάζει. Δεν επηρεάζει. Από εκεί πέρα όμως εμείς δεν μπορούμε να επιτρέπουμε και να κάνουμε κάτι σε αυτό. Εμείς πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας, να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας. Σίγουρα δεν είναι και πολύ καλύτερο να διαβάζει ότι μπορεί να αλλάξει η ομάδα και γιατί να πάρει κάποιο άλλο ή μετά να υπάρχει ένα αρνητικό κλίμα. Και δεν θα θέλω να πω κάτι για τον κόσμο ότι δεν έχει κάποιε αντιδράσει, αλλά τουλάχιστον στην ομάδα στάθηκε, δεν τα αποδοκίμασε, στάθηκε κοντά τη, χειροκρότησε τα παιδιά και αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο. Το ίδιο θα πρέπει να κάνουμε και εμεί που είμαστε πρόεδροι, να δουλέψουμε, να προσπαθήσουμε και από εκεί και πέρα. Νομίζω ότι δεν θα μείνει έτσι. Πάνω σε ένα πολύ μεγάλο σίγουρο ότι θα μείνει έτσι και οι άνθρωποι που είναι αυτή τη στιγμή νομίζω ότι θα βοηθήσουν έτσι ώστε να έχει ο μάλλον μια κανονικότητα σε όλη τη ζωή. Η επιλογή να μείνει στον χώρο τόσο του Ψιάνο όσο και ο Τσάβε είχε να κάνει με το γεγονό
και θα καταλάβουν πρώτο εφέ, όπως δώσατε και προχθές. Όχι μόνο αυτό. Αυτή τη στιγμή, όταν παίρνεις κάποιες παραμέτρους, είπα εγώ και κάτω που είναι την κέρδη, ότι θεωρώ εγώ, γιατί προσπαθώ να βάλω τους παίρνεις σιγά σιγά στην ομάδα, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν φιλικά παιχνία, όπως πάντα να το κάνεις μέσα από την ίδια, περίμενα και εγώ να έχουν περισσότερο ενέργεια και να κάνουν κάτι ατομικό, δεν έχει γίνει, οπότε προτίμησα να κάνω σήμερα το πρώτο δυνατό ρίσκο σε σχέση με το πώς κρυμνήσαμε και πώς δουλέψαμε. Αλλά ξέρω ότι δεν ακόμα και 100% από φυσική κατάσταση κάποιου παίκτες, οπότε με την παράμετρο της ζέστης και της θερμοκρασία που υπήρχε και την κούραση που θα έκανα, προτίμησα να ξεκινήσω έτσι. Κάτι άλλο. Αν στα επόμενα παιχνίδια coach θα δούμε αυτό που είδαμε στο τελευταίο 20 λεπτό, δηλαδή τον Κουρμπέλη στη θέση στόπερ και το Σιλά πλέον ως αμυντικό χαφ, θα συνεχιστεί αυτό. Επιστρέφω και ο Μολέδο. Περιμένουμε πρώτα να δούμε το Μολέδο τι θα γίνει. Πιστεύω ότι τώρα δεν ξέρω αν την Τετάρτη είναι 100%. Το σίγουρο είναι ότι κάνει έχει μπει στις προπονήσεις με την ομάδα. Δεν είναι ακόμα 100% ο αγώνας του έχει την έκθεση που χρειάζεται. Είναι όμως κάτι που υπάρχει στη σκέψη μας. Ίσως αν βρούμε και λίγο παραπάνω χρόνο να έχει το χωρί να δουλέψουμε και κάτι διαφορετικό, θα το δούμε αυτό. Το σίγουρο είναι όμως ότι και ο Σιλά είναι ένας παίκτης που χρειαζόμαστε να αντιμετωπιστεί, να κόφτει, γιατί δεν μπορείς να έχεις όλοι να είναι μάστορας μες στο παιχνίδι. Χρειάζεται και κάποιος παίκτης που να κάνει και κάτι. Ήταν αρκετά κάποιος που δουλειά. Έχει αυτά τα στοιχεία που θέλουμε, όμως αν έχεις κάποιο που έχει προπονήσει με την ομάδα, δεν είναι εύκολο να μπει. Όμως θα πάρει το χρόνο. Κώστα, να πω ότι υπάρχει παιχνίδι για το κύπελλο την Τετάρτη. Είναι μια ευκαιρία να δοκιμάσετε κάτι διαφορετικό ή σε συνέχεια αυτό που είδαμε σήμερα. Δηλαδή στην ίδια λογική με τη σημερινή. Σίγουρα θα κάνω κάποιες αλλαγές. Υπάρχει μετά και το παιχνίδι του Σαββάτου, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση. Στις αλλαγές που ζητήσαμε πάλι εμείς δεν υπήρχαν πιθανά σε αυτό το κομμάτι. Δεν έγινε τίποτα από αυτό που ζητήσαμε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει να κάνουμε κάποιες αλλαγές. Είναι όμως ένα παιχνίδι που με το πρώτο είναι πολύ σημαντικό να το ανεξάρτητο και στα παίξει να το κερδίσουμε για να είναι πολύ πιο εύκολο τα πράγματα ή μετά να μην έχουμε την πίεση που μπορεί μετά από ένα άσχημο αποτέλεσμα. Υπάρχει άλλη ερώτηση. Στο ημίχρονο είδαμε το Μουνιέ να μην αγωνίζεται και να έχει κάποιο πρόβλημα, να έχει βάλει κάποιο πάγο στο πόδι κλπ. Τι ακριβώς... Να έχει δημιουργήσει δεν μπορούσε να κρατήσει καλά το πόδι, όπως εντάξει, δεν μπορούσε να κρατήσει το πόδι. Ο Γιώργος έχει δημιουργήσει έχει ένα πρόβλημα με το σαγόνι και το έχει βρει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Λέγονται πολλά, γράφονται πολλά. Το σίγουρο είναι ότι ο Γιώργος με τα προβλήματα που έχει προσπαθεί να στην ομάδα, προσπαθεί να βοηθήσει την ομάδα. Οπότε πρέπει από τη στιγμή που κάποιος είναι πέρα στην Παναθηναϊκό, να του σεβόμαστε λίγο όπως πρέπει και πολλοί δεν ξέρουν προσπάθεια κάνει κάποιος προσεγγίδος, κανονικά δεν θα πρέπει να παίξει τα παιχνίδια αυτά. Παρ' όλα αυτά με τα προβλήματα που υπάρχουν συμμετέχει και βοηθάει όσο μπορεί τα όποια λάθη. Αν επιμένει πολύ μεγάλο βάρο και στο άκρα της επίθεσης, αν να περιμένεις με τον Λούκα, τον Διαφάνεση. Ο Λούκας έκανε μαζί μας χθες, νομίζω θα πει και αυτές τις μέρες θα κάνει. Οπότε αν δοθεί η ευκαιρία στο παιχνίδι που κοιτάξει να τον βάλω ένα μικροχρονικό διάστημα, αλλά ο Λούκας είναι ένας παίκτης που ξέρει το παιχνίδι μας, ξέρει τι ζητά, οπότε η προσαρμογή του δεν έχει κάνει σχεδόν καθόλου μέχρι τώρα την ομάδα, γιατί είναι δύο φορές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι εύκολο άλλο η προπόνηση, άλλο η ατομική προπόνηση και άλλο ο ρυθμός του που το αγωνιέμαι ως ένας παίκτης που είναι καλά. Το πιστεύουμε πολύ, ξέρουμε ότι έχει μπορεί να κάνει αυτό που ζητά, να περάσει τον αντίπαλο, να δημιουργήσει με ένα αυτοί που θέλει. Οπότε είναι ένα σημαντικό εργαλείο. Δεν ξεχνάμε ότι το είπα και πριν το παιχνίδι, εμείς μπήκαμε σε μια διαδικασία να διορθώσουμε το επιθετικό παιχνίδι και τα προβλήματα που έχουμε αυτή τη στιγμή που υπάρχει ο Μολέδο, η διευθυντή του Ζέγα, ήταν ένας πολύ σημαντικός παίκτης στο ανασταλτικό κομμάτι της ομάδας, πρέπει να ξαναφτιάξουμε και το αμυντικό. Δηλαδή φτιάξαμε αμυντικό, επιθετικό και συνεχίζει δεν είναι εύκολο αυτό να γίνει από μια στιγμή στην άλλη. Αν τα αποτελέσματα έρθουν, καλώς θα μας βοηθήσει να επανέλθουν πιο γρήγορα. Αν όμως δεν έχουμε σας είπα ότι πρέπει να κάνουμε υπομονή και να στηρίξουμε για να μην χάσουμε την εμπιστοσύνη που έχουμε σε αυτούς τους παίκτες, γιατί ατομικά είναι πάρα πολύ καλοί παίκτες. Κάτι άλλο. Και είμαστε καλά.